Σαν σήμερα, 10 Απριλίου του 2020, το Βιτσέντσο Κοράνος έφυγε για τελευταία φορά από τη Σαλαμίνα και από την Ελλάδα. Πήγε στην Τουρκία για διάλυση. Πάμε να δούμε όλα τα γεγονότα από τότε που ήρθε στην Ελλάδα. Μετά τη μετασκευή που δέχτηκε, το 1995 έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς, Μήλος, Άγιος Νικόλαος, Σιτία και κάποιες φορές προσέγγιζε και στα λιμάνια του Κισκάσου και της Κάρπα. Από το 2000 και μετά, το δρομολόγιο που έκανε ήταν Πειραιά, Ρόδο, Χάλκη και Καστελόριζο. Το 2005 με το 2006 έκανε δρομολόγια που συνέδεαν τα 12 νησιά με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και το 2006 έρχεται η μεγάλη αλλαγή στα σινιάλα του. Ακολουθούν φωτογραφίες. Το 2009 κάνει τη γραμμή κυθυρών και αντικυθυρών, άλλη μια άγωνη γραμμή, αλλά κάνει και δρομολόγια σε κάποια νησιά του Αιγαίου, όπως η Σαντορίνη και η Ανάφη. Το 2015 ξαναπηγαίνει στην Κρήτη και στην Κασοκαρπαθία. Ενδιάμεσα περνάει και από Δωδεκάνησα, αλλά και από Κυκλάδες. Την 25η Μαρτίου του 2015 προσαράζει στην Κάσο. Από το Μάιο του 2015 έως και το Νοέμβριο του 2016 δρομολογείται ξανά σε Κύθυρα και Αντικύθυρα. Από το 2016 έως και το 2017 επιστρέφει στην Κασοκαρπαθία, αλλά το 2017 ξαναπάει στα Γύθυρα. Τον Ιούνιο του 2017 παθαίνει μια τεράστια βλάβη στην αρχή του καλοκαιριού, στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, μετά από 41 χρόνια λειτουργίας στα ελληνικά νησιά, και παροπλίζεται στον Πειραιά και το Σεπτέμβριο μεταφέρεται στη Σαλαμίνα. Και έτσι φτάνουμε κάπου που κλείνουμε 3 χρόνια χωρίς αυτό στις 10 Απριλίου του 2020, όπου αναχωρεί για τελευταία φορά. Το Βιτσέντσος Κορνάρος ήταν σημαντικό επειδή κάθισε 40 χρόνια σε ελληνικές θάλασσες. Εξυπηρέτησε πολλές άγονες γραμμές και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Είχαμε και το αδερφάκι του, το Σαμοθράκη, στις ελληνικές θάλασσες. Και έτσι το αποχαιρετήσαμε το 2020 και θα το θυμόμαστε για πάντα, θα υπάρχει στις μνήμες. Αυτό ήταν το βίντεο, άμα σου άρεσε βάλε like και θα έρχονται φανταστικά βλογκάκια.